Μουσική μέλισσα. Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο. Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Συνεχίζουμε αυτό το αφιέρωμά μας στον άρχοντα ύμνοδο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κύριο Πάρη Γκούνα. Θα ακούσουμε και στη σημερινή εκπομπή ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη την οποία μας παραχώρησε και θα τον ακούσουμε να μας μιλάει για το μεράκι το οποίο είχε για την βυζαντινή μουσική, το διάβασμα το οποίο χρειάζεται η μουσική μας, αλλά και μερικά πράγματα για την διδασκαλία. Τέλος, θα τον ακούσουμε να μας εξηγεί για την γνωριμία την οποία έχει με τον σταθμό τον τηλεοπτικό το 4Ε και την αδερφότητα της Λυδίας, αλλά και τις εκπομπές τις οποίες επιμελείται στο κανάλι και παρουσιάζει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτά σε γενικές γραμμές, όσα μπορώ να θυμηθώ έτσι, χωρίς να τα πολύ σκέφτομαι, θα έλεγα, γιατί έχουν γίνει, είναι, ο κάθε ένας τελικά κουβαλάει τα βιώματά του και αυτά τα οποία τον συγκινούν και νομίζω πως μεγαλώνοντας όλοι με νοσταλγία επιστρέφουμε στα χρόνια και ίσως περνώντας τα χρόνια εκτιμάμε ακόμα περισσότερο τους ανθρώπους οι οποίοι συνέβαλαν στη διαμόρφωση και του χαρακτήρα μας έτσι, και συγκεκριμένα καθώς αναφερόμαστε στην ψαλτική τέχνη στην διαμόρφωση της ιεροψαλτικής μας οντότητας. Στους γονείς μας, είπαμε, χρωστάμε το ζήν, στους δασκάλους μας το ευζήν. Άρα λοιπόν σε όλους αυτούς τους ανθρώπους εγώ χρωστάω πραγματικά τα πάντα. Ο κάθε ένας προσέφερε το δικό του λιθαράκι στη διαμόρφωση της δικής μου ιεροψαλτικής πορείας. Προσπάθησα, αυτό που σας είπα και πριν, σαν την μέλισσα, το άκουγα, δεν θυμάμαι ακριβώς από πού, ότι καλό θα είναι σαν τη μέλισσα να πηγαίνετε και να παίρνετε από κάθε λουλούδι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Αυτό προσπάθησα κι εγώ και ήρθα σε επαφή, όπως σας είπα, με όλους, με τους περισσότερους τουλάχιστον ιεροψάλτες της Θεσσαλονίκης, αλλά και, και από κάποιους και άλλων πόλεων. Αυτό που ξέχασα να πω, τότε βέβαια ότι ήμασταν στο χωριό στην Αιανή, η μάνα μου είχε έτσι μια ιδιαίτερη αγάπη προς την ψαλμωδία. Και οφείλω να το πω, γιατί είχα πει προηγουμένως ότι στον Παπακώστα χρωστάω την αρχή ή το ξεκίνημα, χρωστάω και στη μάνα μου πάρα πολλά. Γιατί ήταν αυτή η οποία ουσιαστικά με παρεκκίνησε να πηγαίνω και να ασχολούμαι με την ψαλτική τέχνη. Και όταν σε κάποια περίοδο εκεί της εφηβείας, στο γυμνάσιο, στο χωριό αρχίσαμε έτσι λίγο να μην θέλουμε να πολυπάμε, στην εκκλησία ήταν αυτή η οποία επέμενε. Και μου λέει και δεν ξέρω θα κάνεις τι θα κάνεις, αλλά στην εκκλησία θα πηγαίνεις στην εκκλησία. Γιατί έτσι πως το σκέφτομαι τώρα ήταν δύσκολη η καιρή, πονηρή η καιρή.
Και είχα μια τάση τότε, ας πούμε, να τα παρατήσω, να μην ασχοληθώ. Η μάνα μου επέμενε και πηγαίνοντας και στο Σωτήρι τον Αρβανίτη, με ενέπνευσε και μετά μπήκαν όλα έτσι, ακολούθησαν τον δρόμο που έπρεπε. Και αυτό είναι σημαντικό που λες, γιατί βλέπουμε και πόσο μπορεί να κρατηθεί ένα παιδί μέσω της ψαλτικής, ναι, σε εκείνες τις δύσκολες ηλικίες, να κρατηθεί μέσα στην εκκλησία. Γιατί στα χωριά είναι και διαφορετική η κοινωνία. Εγώ δεν το κρύβω κιόλας, τότε με κοροϊδεύανε κιόλας. Παπά με λέγανε, δεν ξέρω τι άλλο με λέγανε, θυμάμαι, και ντρεπόμουνα. Και λέω, α, δεν πάω στην εκκλησία. Αλλά η μάνα με κράτησε. Και μετά κάπου εκεί στη Δευτέρα Λυκείου, που είχα πάει και στη Φλόρινα, και πιο πριν, στην πρώτη Λυκείου, που βγαίνουμε στον Άγιο Κωνσταντίνο, γι' αυτό πόσο σημαντική είναι και η μορφή του δασκάλου. Να σε εμπνέει ο δάσκαλος. Πραγματικά, μετά, όταν άρχισα να διαβάζω από μόνος μου, είχε μπει αυτό που λέμε, το νερό είχε μπει στο αυλάκι. Και τώρα θυμάμαι, και πρέπει να το πω και αυτό και στους μαθητές που μας ακούνε ίσως, ότι σίγουρα παίζει η μορφή του δασκάλου ρόλο, αλλά παίζει και η προσωπική ενασχόληση και ο χρόνος που θα αφιερώσω. Προσωπικά είχα φτάσει στο σημείο να μην ακούω άλλο είδος μουσικής. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό. Είχα τέτοια έτσι, Θεσσαλονίκη, να πηγαίνω κάπου εκεί στην Τσιμισκή, υπήρχε ένα μαγαζί που είχε κασέτες του Ταλιαδόρου, του Καραμάνη, του Φωτόπουλου, του Παναγιωτίδη. Εγώ είχα χρήματα για να, ξέρω, να περάσω το μήνα που μου δώνει οι γονείς μου για εδώ σαν φοιτητής, και πήγαινα, αγόραζα κασέτες, αγόραζα βιβλία, είχα τα ακουστικά όλη την ώρα. Τι να σας πω, θα σας πω και ένα γεγονός. Επέστρεφα από Θεσσαλονίκη στην Κοζάνη, στο χωριό, γιατί γύριζα πάλι στη Νεανή στις αρχές πριν παντρευτώ ακόμη, και σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής έψαλα. Κάπου εκεί, κάποια στιγμή γυρίζει μια κυρία πίσω και μου λέει, φτάνει βρε παιδάκι μου, φτάνει. Όλη τη λειτουργία μας, είπε, σήμερα, φτάνει. Δεν σταματούσε, είχα τέτοιο έτσι. Το μεράκι που λέμε. Ναι, το μεράκι. Άρα παίζει σημαντικό ρόλο. Ο δάσκαλος μπορεί να σου δώσει 5, να μπορείς να τα κάνεις 10, να τα αυξήσεις, να τα πολλαπλασιάσεις. Και αυτό θα γίνει με την προσωπική αγάπη και με το μεράκι. Ενιτέ αυτόν εν τη πάνω και χωρώ, ενιτέ αυτόν εν χορδές και οργάνω, εις το μνήμα σε επεζήτησε εφούσα τη μια το Σαββάτο. Μαρία, η Μαγδαλήνη, μη εφούσα δε κλαθμόδωσα σωτήρ μου, πως εκλάβεις Βασιλεύς, ζεύγος με ζωή φόρων αγγέλων, ενδοθέν του μνημείου εγώ. Τι κλαίεις, ο ότι ήραν τον Κύριον μου του τάφου και ουκ είδα που έθηκαν αυτό. Αυτή
αφήσα από πίσω ως κατήδες Θεός εγώ. Ο Κύριος και ο Θεός μου δόξα εσύ. Συγχρόνως λοιπόν από το 95 στο Θερμαϊκό Οδείο Θεσσαλονίκης ξεκινάω και την διδασκαλία όσοι έτσι με όση γνώση είχα. Απλώς από τότε ίσως είχα τη δυνατότητα να πω ότι είχα υπομονή και μπορούσα να καθίσω να εξηγήσω όσο χρειαζόταν ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε μαθητή. Το είχα διεκρινεί τότε στη δική μου την διδασκαλία, ότι είχα την υπομονή και θα μπορούσα να μεταλαμπαδεύσω τη μυσαλτική τέχνη. Είχα τη δυνατότητα της διδασκαλίας, να το πω έτσι. Εκεί υπήρχαν κάποιοι μαθητές οι οποίοι ερχόταν γιατί είχαν σχέση με τη μυσαλτική τέχνη, τους άρεσε να ψάλουν. Υπήρχαν όμως και κάποιοι άλλοι οι οποίοι απλά ήθελαν και μόνο να καλλιεργήσουν τη φωνή τους. Είχαν αγάπη προς τη μυσαλτική τέχνη. Είναι εντελώς διαφορετικό αυτό το οποίο επιδιώκουν. Συγχρόνως και σε κάποιους μαθητές που είχαμε στο αναλόγιο και εκείνους κάναμε κάποια μαθήματα, καλούμε στην σχολή της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης που διδάσκω μέχρι και σήμερα, στη σχολή της Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, με τις δυνατότητες που μου έχει δώσει ο Θεός και έχω, δεν ξέρω. Μεγάλη ευλογία για πολλά χρόνια, δεν μπορώ να θυμηθώ, 4-5, να καλούμε από τον πατέρα Νικάνορα και από τις αδελφές της Αγίας Λιδίας, από την Προϊστώσα, την αδελφή την Μαρία την Κράλη, να αναλάβω την εκμάθηση της ψαλτικής στις αδελφές, στην αδελφότητα της Αγίας Λιδίας. Μπορώ να πω ότι βλέποντας τώρα όλη αυτή την διαδρομή ήταν από τις πιο όμορφες στιγμές και από τις πιο επικοδομητικές, θα έλεγα. Και πραγματικά συγκινούμε γιατί οι αδελφές ψάλουν με ζήλο, με μεράκι, με αγάπη και νομίζω ότι και αυτές αισθάνονται εντελώς. Και το αποτέλεσμα σας δικαιώνει πάντως. Πιστεύω, ναι. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει και τις λέω τις αδελφές, με συγκινεί ιδιαίτερα που ψάλετε με την καρδιά σας αυτό. Καταθέτετε ό,τι πιο όμορφο έχετε μέσα στην ψυχή σας. Και σιγά σιγά η βελτίωση θα έρθει αν όλα γίνονται με αγάπη και με μεράκι. Και δεν είναι βέβαια πρωταρχικός, γιατί μερικές φορές ξέρετε ότι χάνουμε και το μέτρο. Γενικά όλοι μας. Το λέμε και στις εκπομπές που κάνουμε και με τους ιεροψάλτες, στην 4Ε. Δεν είναι αυτός ο σκοπός η ψαλτική τέχνη. Είναι το μέσον που μας βοηθάει και μας οδηγεί προς τη σωτηρία της ψυχής μας. Αν είναι αυτός ο σκοπός, έχουμε χάσει το νόημα. Άρα λοιπόν δεν παίζει ρόλο αν θα ανέβω μισή φωνή, αν θα κατέβω μισή φωνή, αν θα πατήσω το διάστημα αυτό καλά ή όχι. Σίγουρα χρειάζεται, γιατί η ψαλτική μας είναι και τέχνη, υψηλή μάλιστα τέχνη, άρα πρέπει να αποδώσουμε όσο γίνεται καλύτερα, αλλά η ουσία είναι να μπορέσουμε να προσευχηθούμε. Αν το καταφέρουμε αυτό, νομίζω ότι έχουμε πετύχει το στόχο μας. Αυτό το λέγει και ο δάσκαλος Ταλιαδόρος, όσο περίεργο και αν φαίνεται σε κάποιους, ότι έχω τιμηθεί, λέει, από όλη την Ορθοδοξία, από όλο τον κόσμο. Όταν θα έρθει όμως κάποιος μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και θα μου πει «Δάσκαλοι, σήμερα μας συγκινήσατε, μας κάνατε και προσευχηθήκαμε». Είναι, λέει, το μεγαλύτερο δώρο. Πραγματικά. Αυτό ισχύει. Thank you.
των παραλυτών, σύνδεση με την αδελφότητα αλλά και το κανάλι εδώ της 4Ε. Πότε ξεκίνησε? Η πρώτη συνεργασία ξεκίνησε το 2000. Ήτανε Πάσχα του 2000, μεγάλη εβδομάδα αν θυμάμαι καλά, και τότε μου λέει η αδελφή Αναστασία, λάτε να γράψετε κάποιους ήμους για το Πάσχα. Και μαζευτήκαμε νομίζω 4-5 άτομα και είπαμε κάποιους αναστάσιμους ύμνους και αυτή ήταν η πρώτη έτσι συνεργασία που έμενα να κρατήσει μέχρι και σήμερα και όχι μόνο να κρατήσει, απλώς να γίνει και ακόμα πιο στενή, πιο δυνατή και από τότε να γίνουν πάρα πολλές εκπομπές οι οποίες έχουν να κάνουν με την ψαλτική τέχνη. Κατά καιρούς γινόταν ηχογραφήσεις και μαγνητοσκοπήσεις σε κάποιες γιορτές
μαζευόμασταν μια ομάδα ιεροψαλτών και ψάλαμε. Θυμάμαι πάλι το 2000 που ψάλαμε για την Παναγία μας κάτω στον Ιερό Ναό της Παναγούδας, παρακλητικό κανόνα, τα δείχνει και μέχρι και σήμερα. Και εκεί έτσι θυμάμαι πώς ήμασταν πριν 20-30 χρόνια. Αλλά το πιο σημαντικό, αυτά γινόταν λοιπόν έτσι περιστασιακά ακριβώς. Πάλι με την πρόνοια του Θεού και με τις ευλογίες του πατρός Νικάνορος, ξεκινάμε το τηλεσχολείο ψαλτικής. Να, όπως λέγαμε, υπάρχει και στο σπότ της 4Ε, η 4Ε πρωτοτυπεί, δημιουργώντας ένα κύκλο σπουδών της ψαλτικής τέχνης, βαθύματα βυζαντινής μουσικής. Είναι πολύ συγκινητικό, γιατί μέχρι και σήμερα αισθανόμαστε ότι ήταν πραγματικά μια ευλογημένη ιδέα, καθώς πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι μας στέλνουν μηνύματα στην 4Ε, λέγοντας πως τους δίνεται η ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την ψαλτική τέχνη, γιατί εκεί που βρίσκονται δεν έχουν ούτε τη δυνατότητα να έχουν κοντά τους κάποιον δάσκαλο, ίσως κάποιοι δεν έχουν και την οικονομική άνεση να πάνε σε κάποιο δάσκαλο να μάθουν. Τα μαθήματα γίνονται δωρεάν, όπως το γνωρίζουν όλοι, δεν ανεβαίνουν στο διαδίκτυο και πραγματικά αυτή τη στιγμή μπορεί να φαίνεται περίεργο, αλλά το τηλεσχολείο ψαλτικής έχει μαθητές σε όλο τον κόσμο και είναι συγκινητικό αυτό. Και θα φέρω και ένα παράδειγμα. Λάβαμε ένα μήνυμα κάποια στιγμή από κάποιον άνθρωπο, δεν θυμάμαι ποιο μέρος του εξωτερικού, που λέει: ανέβηκα σήμερα στο αναλόγιο και είπα το πρώτο κυριλέισον. Και προσπάθησα και βοήθησα τον ιερέα, ο οποίος δεν έχει ψάλτη. Νομίζω δεν υπάρχει πιο όμορφο. Και είναι αλήθεια ότι τα μαθήματα γίνονται με πολύ ωραία επιμέλεια, εκπομπές και πολύ αναλυτικά τα μαθήματα, ώστε όλοι να μπορέσουν να καταλάβουν τι πραγματικά. Αυτό ήταν και ο πρωταρχικός σκοπός. Δηλαδή, είπαμε ότι ουσιαστικά δεν θα προσπαθήσουμε να τα πούμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα, έτσι ώστε να βγάλουμε μέσα σε ένα χρονικό διάστημα την ύλη ενός οδείου ή μιας σχολής βυζαντινής μουσικής. Να προσπαθήσουμε, καθώς σίγουρα υπάρχει τεράστια διαφορά. Αλλιώς είναι να έχεις το δάσκαλο δίπλα σου και αλλιώς είναι να παρακολουθείς από την τηλεόραση. Όσο μπορούμε πιο απλά, όσο μπορούμε πιο αργά, ιδίως στην αρχή, νομίζω ότι δεν μπορούσα περισσότερο με λεπτομέρεια να το αναφέρουμε. Τι κάνει το ένα, τι κάνει το άλλο. Έχοντας ακόμα ως γνώμονα ότι πρέπει ακόμα και ο τελευταίος να μπορέσει να κατανοήσει αυτά τα οποία λέμε. Στη συνέχεια βέβαια περπατάμε και προχωράμε πιο γρήγορα, έτσι ώστε σιγά σιγά να μπορέσουμε να τελειώσουμε το ανασηματάριο, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει τους διατονικούς ήχους και πάμε πλέον στο χρωματικό γένος και βρισκόμαστε στον ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Και πρώτα ο Θεός μακάρι να μας αξιώσει να συνεχίσουμε και να για πολλά χρόνια ακόμη να αυτή η προσπάθεια να ευοδοθεί. Μακάρι να δώσει ο Θεός οτιδήποτε προσφέρει έργο να συνεχίζεται και να... Αμήν. Και βέβαια πιο νωρίς από το τηλεσχολείο είχαμε ξεκινήσει αυτήν την γνωριμία με τους ιεροψάλτες της πατρίδας μας. Και αυτό πραγματικά είναι συγκινητικό, γιατί γνωρίσαμε την προσφορά των ιεροψαλτών, γνωρίσαμε τη ζωή τους, πολλούς δεν τους γνωρίζαμε, αλλά θα αποτελέσουν αυτές οι εκπομπές, πιστεύω, και ιστορικά ντοκουμέντα για το μέλλον. Και μακάρι να είχαμε προνοήσει, ίσως, όλα βέβαια αυτά ο Θεός γνωρίζει, να είχαμε και τους δασκάλους μας οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή, κάποιους τους προλάβαμε, αλλά φανταστείτε τώρα να είχαμε αρχείο τον Χρύσανθο, τον Θεοδοσόπουλο, τον Αθανάσιο Καραμάνη, Παναγιωτίδη, τι να πούμε τώρα έτσι. Εντάξει, αυτοί φύγανε και πολύ πιο νωρίς. Αλλά έστω αυτούς που προλάβαμε και σιγά σιγά θα κατεβαίνουμε και σε ηλικίες, ήδη το κάνουμε νομίζω, έτσι ώστε να μην νομίζει ο κόσμος πως η ψαλτική μας τέχνη δεν έχει μέλλον. Και παρελθόν ένδοξο, μακραίωνο, έχει παρόν αλλά έχει και μέλλον, γιατί πολλοί είναι οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την ψαλτική τέχνη. Αυτή λοιπόν είναι τα βυζαντινά μελωδήματα, η εκπομπή της 4Ε, που πραγματικά μας γνωρίζει με τους ιεροψάλτες. Συγχρόνως όμως, και εδώ είναι πάρα πολύ έτσι συγκινητικό, γιατί
τις αγκαλιάζει τις εκπομπές αυτές ο κόσμος σε εορταστικές περιόδους, σε εορταστικές ημέρες όπως είναι το Χριστουγέννων, το Πάσχα και τις Παναγίες. Έχουμε κάνει και εορταστικά έτσι, ναι. προγράμματα με τραγούδια της πατρίδας μας και με χορό που δείχνει πάλι αυτή την ελληνική ψυχή. Γαλουχείται με τα τραγούδια, με τους ύμνους και υπάρχει και, ένας λόγος να καταλάβουμε τι γίνεται. Μετά την Πνευματική Τράπεζα ακολουθούσε και ακολουθεί και έτσι πρέπει να γίνεται στην Εκκλησία μας και η Υλική Τράπεζα μέσα σε εισαγωγικά, αλλά αυτό το αντάμωμα της ψυχής. Ο Έλληνας λοιπόν έχει μάθει να είναι κοντά στην Εκκλησία, κοντά στην Ελλάδα. Μέσα στην ψυχή του υπάρχει ο Χριστός, η Παναγία, υπάρχει και η Ελλάδα. Αυτά εκφράζονται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, αλλά και μέσα στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού. Ουσιαστικά το τραγούδι τι είναι? Είναι η ζωή του Έλληνα. Άρα λοιπόν και αυτές οι εκπομπές προσέφεραν έτσι χαρά και θα συνεχίσουμε και στο μέλλον. Σταματήσαμε για λίγο, να το πούμε έτσι, για την λόγω των περιστάσεων. Έχει ο Θεός και θα συνεχίσουμε και πάλι. Μουσική μέλισσα. Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, Πατέρα Νεόφυτο.